ερώτημα τελείωσε η εποχή στο σύγχρονο πόλεμο που τα άρματα μάχης κυριαρχούσαν στο πεδίο της μάχης, ενδιαφέρει όλο και περισσότερους στρατιωτικούς ειδικού και φυσικά απασχολεί πολύ τα επιτελεία στρατού σε όλο τον κόσμο. Είμαστε σίγουροι πως και οι Έλληνες επιτελείς σκέφτονται την επόμενη ημέρα στην ιστορία του άρματος μάχης, ειδικά δεδομένη της δημοφιλίας των drones. Κανείς δεν ξύπνησε μία ημέρα και είπε «Ας δώσουμε ένα τέλος στα άρματα μάχης και ας επιλέξουμε άλλες πλατφόρμες». Τα άρματα μάχης ξεκίνησαν να αμφισβητούνται κατά την διάρκεια του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, εξαιτίας των τεράστιων απολειών. Το Ουκρανικό πεδίο μάχης έγινε νεκροταφείο Αμερικανικών Abrams, Γερμανικών Leopard και Βρετανικών Challenger. Αυτά είναι στην πραγματικότητα τα καλύτερα κυρία άρματα μάχης όλου του ΝΑΤΟ και κάποια από τα ισχυρότερα στον κόσμο. Σύμφωνα με μία πρόσφατη αναφορά της ρωσικής The Moscow Times, η Ρωσία έχει χάσει 2006 τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Οπότε φαίνεται πως το πρόβλημα δεν συναντάται μόνο στα άρματα μάχης, αλλά και σε άλλα τεθωρακισμένα. Όσο πιο βαρύ και ογκώδες είναι ένα άρμα, τόσο πιο ευάλωτο είναι στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Όσον αφορά τα άρματα μάχης, κάποιοι προτείνουν πως η Μόσχα έχασε περισσότερα από 2.900 οχήματα, αν και το Κίεβο επιμένει στα 7.000 οχήματα. Οπότε τόσο το Ουκρανικό όσο και το Ρωσικό στρατόπεδο χάνουν άρματα μάχης και δεθοραχισμένα οχήματα με το τσουβάλι στο πεδίο της μάχης. Το Κίεβο έχασε 140 άρματα μάχης νατοικής προέλευσης, 30 από τα οποία είναι γερμανικά άρματα τύπου Leopard. Οι στρατιωτικέ βιομηχανίες ανά τον κόσμο αναπτύσσουν αντίμετρα για να προστατεύσουν τα άρματα από εχθρικά drones ή αντιαρματικά βλήματα, ωστόσο κανένας εξοπλισμός δεν εγγυάται ικανοποιητική προστασία. Έχουμε παρατηρήσει άρματα με σιδερένια μεταλλικά πλέγματα, όπως και άρματα με ηλεκτρονικά συστήματα για να διαταράξουν τη λειτουργία των ντρόουνς. Το ζήτημα είναι όμω πω οι απειλέ για τα άρματα μάχη συνεχώ πληθαίνουν, το ίδιο και τα αντίμετρα προστασία του. Θα λέγαμε ότι ο ελληνικό στρατό πρέπει να κάνει βήματα στην ενίσχυση τη θωράκιση των αρμάτων μάχη του, όμω η αλήθεια είναι ότι δεν είναι βέβαιο ποια βήματα πρέπει να κάνει. Οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, έχουν μείνει στάσιμοι σε αυτό το ζήτημα και απλά αναμένουν να δούνε τι άλλα διδάγματα θα τους προσφέρουν οι μάχες στην Ουκρανία. Είναι σίγουρο όμως πως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνουν τα άρματα μάχης λιγότερο ευάλωτα στον σύγχρονο πόλεμο, αλλιώς η εποχή του θα εκλείψει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.